Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο των διερευνητικών επαφών ανάμεσα στη χώρα μας και την Τουρκία. Ξεκινά αυτός ο νέος κύκλος επαφών στις 25 Ιανουαρίου. Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξενάκη. Κύριε Ξενάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Πάμε για το που λέει. Καλά. Ξεκινούν λοιπόν αυτές οι διερευνητικές επαφές και θέλω ένα πρώτο σχόλιο πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που οι δύο πλευρές από την αρχή διαφωνούν στο αντικείμενο της συζήτησης. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Παναγιώτοπουλε, είναι η ουσία του προβλήματος αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι είναι ο 61ος γύρος, έτσι, ότι έχουν προηγηθεί άλλοι 60 τέτοιοι γύροι που δεν τα βρήκαμε. Οι πιθανότητες λοιπόν δεν είναι υπέρ του να τα βρούμε ή να βρούμε κάποια λύση και εν πάση περιπτώσει να καταφέρουμε επιτέλους να επιλύσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως γιατί, όπως σωστά παρατηρήσατε, δεν έχουμε συμφωνήσει καταρχήν για το τι θα συζητήσουμε. Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία επιθυμεί να συζητήσει τα πάντα, αμφισβητεί τα πάντα και άρα μπορεί κατά την αντίληψή της να τα διεκδικήσει. Η δική μας πλευρά έχει ήδη τονίσει εδώ και αρκετό καιρό, από το καλοκαίρι ουσιαστικά, που έχει ξεκινήσει πολύ πιο έντονα αυτό το σενάριο, να πάμε σε μια διαπραγμάτευση να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτό. Επιμένει ότι συζητάμε μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, έτσι, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ συγκεκριμένα. Κακά τα ψέματα, η Τουρκία επιδιώκει να οδηγεί στη χώρα μας σε υποχωρήσεις που θα κατοχυρώνουν, κύριε Ξενάκη, δικές της γεωπολιτικές βλέψεις. Ναι, αυτή είναι η προσπάθεια της Τουρκίας, έστω και αν σε κάποια ζητήματα στα οποία ήδη έχει τοποθετηθεί με μαξιμαλιστικό τρόπο κάνει πίσω, θα κερδίσει κάπου αλλού, γιατί αυτό είναι το όφελος του να ανοίγεις περισσότερα από ένα μέτωπα, εν πάση περιπτώσει, με την άλλη πλευρά, και εκεί ποντάρει η Τουρκία. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο, ότι όλη αυτή η προσπάθεια σχετίζεται και με τη νέα αμερικανική διοίκηση και την εξέλιξη που έχουν πάρει και οι ευρωτουρκικές και οι αμερικανοτουρκικές, κυρίως αμερικανοτουρκικές σχέσεις, διότι επί Προέδρου Τραμπ ο κύριος Ερντογάν είχε τη δυνατότητα να κινείται περισσότερο ελεύθερα, έχω την αίσθηση, από ότι μπορεί πλέον να κινείται με την αλλαγή της σκυτάλης, εννοώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό είναι κάτι το οποίο τον οδηγεί κάπως να ρίξει τους τόνους, κάπως να πει ότι εντάξει, να πάμε να συζητήσουμε για να Η αμερικανική πολιτική διαφοροποιείται από την αλλαγή ηγεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύετε? Δηλαδή από το πρόσωπο. Ναι, κοιτάξτε, δεν αλλάζει μακροχρόνια. Η πάγια θέση των Ηνωμένων Πολιτείων είναι να τα βρούμε. Η διαφορά ανάλογα με τον πρόεδρο είναι πώς θα τα βρούμε. Αν θα τα βρούμε με την βία ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα περιθώριο όπου πραγματικά οι δύο πλευρές βρουν μία λύση η οποία δεν θα είναι υπέρ του ενός μόνο, έτσι, ή θα ρίχνει τον άλλο. Στην περίπτωση της νέας αμερικανικής διοίκησης θεωρούμε οι περισσότεροι αναλυτές ότι δεν θα είναι τόσο ευέλικτη και ελαστική απέναντι στον κύριο Ερντογάν και σε όσα έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια και κυρίως έτσι στις σχέσεις του με την Ρωσία, οι οποίες αναβαθμίστηκαν σημαντικά την τελευταία τετραετία, έτσι, από τον πόλεμο στη Συρία ουσιαστικά και μετά. Άρα ξεκινάμε να κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να έχουμε κάτι πολύ ουσιαστικό και συγκεκριμένο να συζητήσουμε για να επιλύσουμε, υπό την πίεση των διεθνών παραγόντων, έτσι, και κυρίως της αμερικανικής διοίκησης. Και γι' αυτό το λόγο επιτρέψτε μου να μην είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, έτσι ότι σύντομα θα έχουμε επίλυση των προβλημάτων και γρήγορη βελτίωση των σχέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, διότι τα πράγματα έχουν ήδη εκτραχυνθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, και είναι δύσκολο, αν θέλετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να γυρίσουμε πίσω στο 2016, εκεί όπου σταμάτησαν με ευθύνη της Τουρκίας οι διερευνητικές επαφές. Άλλη Τουρκία βέβαια, άλλη Τουρκία του 2021, άλλη Τουρκία του 2016, άλλη Τουρκία του 2000. Του 2000 σίγουρα είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή έχουμε πετύχει μια Τουρκία σε διαφορετικές στιγμές που επιδιώκει
Δεν ξέρω τι επιδιώκει. Επιδιώκει κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Έτσι φαίνεται. Ναι, είναι διαφορετικά τα ζητούμενα της Τουρκίας το 2000 που αναφέρατε, όταν η ευρωπαϊκή προοπτική ήταν το πιο καυτό θέμα. Πια δεν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή προοπτική. Η Τουρκία έχει άλλους ορίζοντες. Ο κ. Ερντογάν έχει βάλει άλλους στόχους για την Τουρκία, πέρα δηλαδή από την απλή περιφερειακή ηγεμονία, να αναδειχθεί σε μία από τις ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη. Και το επιδιώκει αυτό ακροβατώντας ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα δηλαδή στο δυτικό στρατόπεδο, την Ρωσία και άλλες δυνάμεις. Οπότε, της περιοχής. Ξεκινά αυτός ο νέος γύρος διερευνητικών σε μία κακή περίοδο στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Σίγουρα δεν ξεκινάμε με καλή βάση. Είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν, παράδειγμα, το 2016. Και η Τουρκία βεβαίως δεν είναι η ίδια, με την έννοια ότι έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά ο κύριος Ερντογάν σε κάποια ζητήματα που είναι και δύσκολο να τα υποστηρίξει στο εσωτερικό σε περίπτωση μιας οπισθοχώρησης. Άρα δεν θα είναι εύκολο ούτε για την Τουρκία να κάνει συμβιβασμούς, ούτε βεβαίως για την Ελλάδα, η οποία δεν έχει και πολλά περιθώρια συμβιβασμού. Ή θα παραδώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για λίγη ησυχία, ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τον τουρκικό διγαβρέ που λέμε στην Κρήτη. Και εντός του Φλεβάρη, βέβαια, κύριε Ξενάτη, ξεκινάει και η πενταμερής για το Κυπριακό. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς συνδέονται αυτές οι δύο διαδικασίες. Δηλαδή το τραπέζι της συζήτησης με την Τουρκία στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών και η πενταμερής για να βρεθεί μια λύση, να ξεκινήσει μια συζήτηση σε μια στέρεη βάση για το Κυπριακό. Επίσης θα είναι ακόμα μια προσπάθεια επίλυσης ενός μακροχρόνια βασανιζόμενου προβλήματος, έτσι, του Κυπριακού, σε ένα πολυμερές πλαίσιο, και αυτό συζητιέται αρκετό διάστημα. Είναι προφανές ότι αυτά τα δύο συνδυάζονται με την έννοια ότι υπάρχει πίεση από τον διεθνή παράγοντα για μια συνολική επίλυση των προβλημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εκεί όμως δεν έχουμε πάρα πολύ καλές πιθανότητες στην περίπτωση της Κύπρου. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η διάθεση των δρόντων για επίλυση του προβλήματος. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία σταθερά υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Και άρα κάθε φορά καταλήγουμε σε ένα αδιέξοδο περίπου. Σίγουρα υπάρχει συντονισμένη πίεση και από την πλευρά των Ευρωπαίων και κυρίως δηλαδή της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε δύο παραδοσιακούς συμμάχους τους, να το πω έτσι, ώστε και οι τόνοι να πέσουν και να ξεκινήσει μια προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων, τα οποία βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και εύκολο να επιληθούν, διότι είναι μακροχρόνια προβλήματα τα οποία έχουν διαμορφώσει και το εσωτερικό των χωρών με τέτοιο τρόπο που δεν είναι εύκολοι και οι συμβιβασμοί, κύριε Παναγιωτόπουλε, και να το κρατήσουμε αυτό. Θα τραβήξει αρκετά το θέμα των διερευνητικών. Δεν θέλω να βάλουμε πρόσημο, θετικό, αρνητικό. Πιστεύετε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα τραβήξει? Δεν θα είναι κακό να μην τραβήξει. Να το ξεκινήσω έτσι. Το ότι αν παραμείνουμε στο τραπέζι και δεν αποχωρήσουμε εμείς ή η άλλη πλευρά, σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο, έστω σε κάποια ζητήματα, να υπάρξει συνεννόηση και να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Αλλά και η ίδια η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα κρατήσει πολύ χαμηλούς τους τόνους από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν θα δούμε πάλι το Roots Race να κάνει βόλτες, φαντάζομαι, ταυτόχρονα στο Αιγαίο με τις διερευνητικές επαφές, εκτός εάν ο κ. Ερντογάν αποφασίσει να τυνάξει δηλαδή και αυτόν τον διερευνητικό κύκλο επαφών στον αέρα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι ο κ. Ερντογάν έχει αποδειχθεί εξαιρετικά απρόβλεπτος το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι όμως, δεν με έχει πείσει πάντως ότι έχει καλή πρόθεση να τα βρει με την Ελλάδα και εν πάση περιπτώσει να μην μας ρίξει στο 100%. Έτσι θεωρώ ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα έτσι όσο έχουν παρουσιαστεί από κάποιες πλευρές, ότι επιτέλους ξεκινάμε και θα τη βρούμε τη λύση. Αντιθέτως θα σας πω ότι ελοχεύει και ο κίνδυνος να δεχθούμε κάποια ζητήματα που μέχρι πρόσφατα ήταν casus belli για πολλούς,
Ζητήματα τα οποία είναι πολλά χρόνια στη συζήτηση και που ενδεχομένως οι διεθνείς πιέσεις και η συνδιαλλαγή που μπορεί να γίνει αυτή τη φορά να οδηγήσει σε μια επιπλέον υποχώρηση. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτές τις συζητήσεις, η ελληνική δηλαδή πλευρά. Κύριε Ξενάκη, θέλω και ένα σχόλιο για όλα τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας στο εσωτερικό των ΗΠΑ με τις συγκρούσεις εκτός και εντός του Καπιτολίου και το γενικότερο κλίμα το οποίο πιστεύετε ότι θα κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων. Ναι, ήταν μια εβδομάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαύρη εβδομάδα θα έλεγα. Μάλιστα υπήρξε και μια συγκεκριμένη μέρα που τη χαρακτήρισαν ως μαύρη μέρα. Για μια δημοκρατία που υποτίθεται ότι είναι από τις πιο όριμες δημοκρατίες, που διδάσκει τον υπόλοιπο πλανήτη τι σημαίνει δημοκρατία, τι σημαίνει σεβασμός, και κράτος, σεβασμός των δικαιωμάτων και κράτος δικαίου. Αυτά τα είδαμε να καταραίουν σαν χάρτινος πύργος έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, αν και ήταν κάτι που είχε προαναγγελθεί από την πλευρά Τραμπ. Δεν περιμέναμε βεβαίως ότι θα καταρρεύσει το σύστημα ασφαλείας του καπιταλίου, ότι θα πάρει αυτές τις διαστάσεις και θα κυκλοφορήσουν με αυτόν τον τρόπο αυτές οι εικόνες ανά τον κόσμο. Σίγουρα υπάρχει ένας διχασμός στην αμερικανική κοινότητα που δεν είναι καλό ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε για τον υπόλοιπο κόσμο αυτός ο διχασμός. Και βεβαίως το γεγονός ότι είδαμε αυτά τα πράγματα να βρίσκουμε ας πούμε βόμβες στα γραφεία των Ρεπουμπλικανών είναι κάτι το οποίο αναγκαστικά θα οδηγήσει μια ισοστρέφεια μέσα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ενδεχομένως συνολικά θα έλεγα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά σίγουρα στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο θα αναζητήσει την επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ έτσι, μια διαφορετική ηγετική φυσιογνωμία για να πορευθεί και βεβαίως να ξεπεράσει έτσι αυτή τη μάλλον δυσάρεστη πενταετία που ενώ κυβέρνησε τη χώρα έχει βρεθεί Μάλιστα. στη γωνία έτσι με τον κύριο Τραμπ και τα καμώματά του. Κύριε Ξενάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.